Η λήξη, η προθεσμία κατάθεση υποψηφιότητων είναι στις 8 η ώρα το βράδυ. Μέχρι τώρα όντως οι υποψηφιότητες είναι δύο. Η δικιά μου που μόλις την κατέθεσα και ολοκληρώθηκε η διαδικασία και του φίλου μου του Γιώργου του Παπαγεωργίου. Μέχρι τις 8 η ώρα όμως πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν υπάρξει και κάποια άλλη υποψηφιότητα. Υπήρξε πολύ παρασκήνιο γιατί δεν καταθέσατε από χθες την υποψηφιότητά σας. Παρασκήνιο. Δεν καταλαβαίνω τον όρο. Εν πάση περιπτώσει, εσείς θα ξέρετε καλύτερα, σαν ειδικότερο στο ψάξιμο. Εγώ εκείνο που ξέρω ήταν η δικιά μου η διαδικασία όλη μέχρι να την καταθέσω. Σοβαρά, με σταθερά βήματα, με όλους τους ανθρώπους που βοηθούν για αυτή την ιστορία και συνεργαζόμαστε για την νομαρχιακή. Ολοκληρώσαμε όλες λοιπόν αυτές τις απαραίτητες προϋποθέσεις που χρειάζεται κάποιος να καταθέσει υποψηφιότητα και σήμερα στις 1 η ώρα ήρθαμε και καταθέσαμε την υποψηφιότητα. Ήθιστε τις τελευταίες στιγμές, εκλογές είναι πάντα, να έχουμε και κάποιους που χάνουμε με κάποιους που προστίθονται. Εσείς όταν ξεκινήσατε μιλήσατε για μία ομάδα. Τελικά με αυτή την ομάδα κατεβήκατε υποψήφιος. Κοιτάξτε να δείτε, με αυτή την ομάδα, τους συνεργάτες μου, ο όρος ομάδα, ξέρετε, μέσα στον ίδιο χώρο, μπορεί να παρεξηγηθεί εύκολα. Εννοώ τους συνεργάτες μου. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι λοιπόν που μαζί πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι των εσωκομματικών διαδικασιών, των εκλογών. Με την ίδια αυτή συνεργασία συνεχίσαμε μέχρι και σήμερα με τους ίδιους ανθρώπους, αλλά και όλους τους ανθρώπους που είναι στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει σημασία, ξέρετε κύριε Τσαρμπέ, αν κάποιος εκλεγεί ή δεν εκλεγεί. Εγώ από την αρχή το έχω τονίσει ιδιαιτέρως αυτό. Όλοι μαζί πασχίζουμε για το καλύτερο αυτής της παράταξης και όλοι μαζί από την Κυριακή στις 3 η ώρα το μεσημέρι, όπου φαντάζομαι θα είναι γνωστό το αποτέλεσμα, η δικιά μου η πρόθεση είναι όλοι μαζί να συνεχίσουμε κάνοντας μια νέα αρχή, όπως και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει δηλώσει, για να αναδείξουμε αυτή την παράταξη. Πού θα κρυθούν αυτές οι εκλογές κατά σας? Κοιτάξτε, είναι πολλές συνιστώσεις αυτές οι εκλογές, είναι προσωπικές σχέσεις, είναι η προσωπική διαδρομή του καθενός, είναι το πώς έχει όλο αυτό το διάστημα συμπεριφερθεί. Γενικότερα είναι πολλές οι συνιστώσεις. Εγώ θα παραμείνω στο παρασκήνιο. Ακούγονται πολλά το ποιος είναι υποψήφιος που στηρίζεται από τη μεριά Μητσοτάκη και ποιος είναι υποψήφιος που στηρίζεται από άλλες μεριές. Πώς τα ακούτε αυτά? Ναι, κοιτάξτε, έχουν ακουστεί κάτι τέτοια πράγματα. Εγώ οφείλω να είμαι σοβαρός σε αυτές τις παρασκηνιακές, αν θέλετε, όπως εσείς λέτε, τα παρασκηνιακά ακούσματα. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Ουέ και αλίμονο αν ένας πρόεδρος, ο συγκεκριμένος και ο κάθε πρόεδρος της οποιαδήποτε παράταξης, στηρίζει τον οποιαδήποτε πρόεδρο σε κάποια νομαρχιακή. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν. Βέβαια ακούγονται πολλές φορές, έτσι για να μην τα ακυρώσουμε, ακούγονται πολλές φορές από κάποιους ανθρώπους, υπάρχει μία λογική ότι κάποιοι νομίζουν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι μία εκμεύευση του όποιου ψήφου. Ο κάθε άνθρωπος, κύριε Τσαρμπέ, που ανοίξει αυτό το χώρο, θα έχει απέναντί του κάποιους ανθρώπους και εκεί θα κληθεί να αποφασίσει ποιον θα στηρίξει. Αυτό είναι και όλο, τίποτα άλλο.